Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιωάφ Γκάλαντ, έδωσε σήμερα μια ξεκάθαρη ένδειξη για τη μελλοντική δράση της χώρας κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε βάση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ως απάντηση στο ισχυρό πυραυλικό χτύπημα που δέχτηκε στις αρχές του μήνα. Αφού χτυπήσουμε στο Ιράν, όλοι θα καταλάβουν τι κάνατε στη διαδικασία προετοιμασίας και εκπαίδευσης, είπε ο Γκάλαντ στους πιλότους. Ο Γκάλαντ τόνισε τον πόλεμο των 7 μετώπων που αντιμετωπίζει σήμερα το Ισραήλ, αναφέροντας τη Γάζα, τον Λίβανο, την Ιουδαία και τη Δυτική Όχθη ως εσωτερικό μέτωπο, τη Συρία, το Ιράκ, την Ιεμένη και το Ιράν, ως τις περιοχές όπου οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις διεξάγουν ενεργά επιχειρήσεις. Όπου προσπάθησαν να μας βλάψουν, πλήρωσαν βαρύ τίμημα, είπε, μιλώντας για τους ηγέτες της Χεσμπολάχ και της Χαμάς που έχουν ήδη εξουδετερωθεί από πλήγματα του Ισραήλ, και έδειξε με το δάχτυλο και το Ιράν, λέγοντας: «Η πολεμική αεροπορία αποτελεί σημαντικό στοιχείο σε αυτό το θέμα. Και οποιοδήποτε προσπαθήσει να μας βλάψει θα ζημιωθεί. Αυτό ισχύει και για το Ιράν. Αφού επιτεθούμε στο Ιράν, τόσο το κράτος του Ισραήλ, όσο και άλλα μέρη, θα καταλάβουν ποια είναι η διαδικασία προετοιμασίας και ετοιμότητά σας. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας, στον καθένα από εσάς προσωπικά. Και φυσικά έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον IDF», κατέληξε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Παράλληλα με τις δηλώσεις του Γκάλαντ, συνεχίζονται πολλές μεταφορές πυρομαχικών και πιθανότητα και ανταλλακτικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αεράμυνα του Ισραήλ, οι οποίες δεν κατανομάζονται επίσημα από αμερικανικά μεταγωγικά, τα οποία θέλουν να προετοιμάσουν από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ για τη μελλοντική απάντηση του Ιράν. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν ήδη στο MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.